Κυρία Κουτρούμπα, επιστροφή στη κανονικότητα σιγά σιγά και το κατάστημά σας είναι από τα πρώτα τα οποία ανοίξανε σήμερα. Σας βλέπουμε με μάσκα, με γάντια. Πώς βλέπετε την επιστροφή στη κανονικότητα από εδώ και πέρα? Ο κόσμος είναι λίγο φοβισμένος, αλλά δεν νομίζω, είναι θέμα συνήθειας. Έτσι κι αλλιώς εμείς τα μέτρα τα παίρναμε και πριν. Θέμα καθαριότητας, απολίμανσης, γάντια. Για μας είναι το ίδιο πράγμα, απλά πλέον έχουμε μία έξτρα προσοχή στο χώρο μας με ειδική απολίμανση, ειδικά απολυμαντικά για το συγκεκριμένο ιό, ώστε να νιώθει ο κόσμος μία σιγουριά και μία ασφάλεια. Και μία ασφάλεια σίγουρα, γιατί και εμείς το πρώτο που θέλουμε να παρέχουμε είναι αυτό. Βλέπω ότι και στην είσοδο έχετε γάντια, έτσι, βέβαια, απολυμαντικά. Για τον κόσμο. Όταν κάποιος δεν έχει γάντια, ακόμη και μάσκες στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να μπορούμε να είμαστε καλυμμένοι πλήρως και εμείς και οι πελάτες. Και υπάρχουν και σε άλλους χώρους απολυματικά. Βέβαια, πάλι βλέπουμε εδώ και στο σαλόνι που έχει η επιχείρησή σας. Και μέσα στο χώρο μας έχουμε τα πάντα. Θέλω λίγο να μου πείτε, ήσασταν περίπου 2 μήνες κλειστά. Το θέμα το οικονομικό είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα το οποίο σας καίει εσάς τους επαγγελματίες που ανοίγετε τις επιχειρήσεις τώρα, έτσι. Ναι. Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό? Με μεγάλη δυσκολία, γιατί τα έξοδα κυλούν. Είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουμε εύκολα σε όλο αυτό. Ελπίζω σιγά σιγά να ανακάμψουμε, ο κόσμος να τηρήσει τα μέτρα του, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να δουλέψουμε και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες στις καθημερινές. Εσείς συνεχίζετε να λειτουργείτε πάλι με ραντεβού, όπως κάνατε και πριν, έτσι? Πριν δεν δουλεύαμε απαραίτητα με ραντεβού μόνο. Είχαμε και κάποιες περιπτώσεις που ερχόντουσαν. Έκτακτες. Ναι, έκτακτες, όταν υπήρχε κενό, εξυπηρετούσαμε τον κόσμο. Πλέον όμως αυτό δεν γίνεται. Πλέον γίνεται μόνο με ραντεβού, μόνο με τηλέφωνο ή κάποιο μήνυμα SMS στο κινητό ή στο Messenger. Και λόγω του ότι αναγκαστικά γίνανε όλα αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Ωραία.